Νίκο, δεν τα προλαβαίνουμε τα χαστούκια, γιατί μόλις την περασμένη Τρίτη από το Βήμα της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας μας είπε ότι δεν θα έρθει τώρα το φορολογικό και όχι απλώς έρχεται, αλλά έρχεται με κοστούμι 300 εκατομμυρίων από την Τρόικα. Έρχεται και ο έρωτας μαζί με το φορολογικό. Και νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Πρέπει να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη μεταρρύθμιση όταν μιλούμε για αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, για αυξήσεις φόρων και για αυξήσεις εισφορών στο ασφαλιστικό. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Αυτό είναι απορρίθμιση της οικονομίας, είναι απορρίθμιση των οικονομικών κάθε νοικοκυριού και κατά συνέπεια είναι συνολική απορρίθμιση του οικονομικού κλίματος στη χώρα. Θέλω να επισημάνω ένα κίνδυνο. Αν αληθεύουν οι συντελεστές που ακούω, υπάρχει ένας κίνδυνος. Τα μαθηματικά λένε ότι αν ο συντελεστής είναι 50%, δηλαδή δίνει το μισό σου εισόδημα σαν φόρο στο κράτος και η προκαταβολή φόρου του επόμενου έτους είναι 100%, δηλαδή δίνεις άλλο 50% του εισοδήματός σου για φόρο προκαταβολή επόμενου έτους στο κράτος, δεν μένει τίποτε. Κάντε ξανά τους υπολογισμούς. Κάτι δεν πάει καλά. Εκτός αν οι πληροφορίες που βγαίνουν στον αέρα είναι ανήκουν στη συνήθη χωρία των πληροφοριών, οι οποίες δίνονται για να τρομοκρατηθεί ο εγχώριος πληθυσμός και στη συνέχεια να έρθει η κυβέρνηση και να λέει εντάξει, δεν πάμε σε 8% αύξηση, πάμε σε 3% ή σε 4% και σας κάνουμε και χάρη. Λοιπόν, 50% φορολογικός συντελεστής και 100% προκαταβολή φόρου σημαίνει 0 εισόδημα στη τσέπη του εργαζομένου. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να εργάζεται κάποιος στη χώρα αυτή. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να επιδιώκει να έχει μεγαλύτερο εισόδημα, να έχει κέρδη, να λειτουργεί η επιχείρησή του με κέρδος, να προσφέρει στην εθνική οικονομία. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ και φαντάζομαι ότι μαζί μου δεν το αντιλαμβάνονται και χιλιάδες Έλληνες. Αυτή είναι μια πολιτική, η πολιτική της διαρκούς, της συνεχούς αύξησης φόρων, η πολιτική που κάνει την έκτακτη εισφορά μόνιμη φορολογία, που αυξάνει διαρκώς συντελεστές, αυξάνει διαρκώς ασφαλιστικές εισφορές, είναι μια πολιτική που οδηγεί τους πολίτες στην παρέτηση και τη χώρα στην εθνική κατάθλιψη.